Καλημέρα κύριε Σγουρέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Σοκράτες. Θέλουμε και την... Καταρχάς, εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Η εκδοχή δική σας και των υπόλοιπων παρατάξεων ότι είστε η πρώτη φοιτητική παράταξη σήμερα και η εκδοχή της ΔΑΠ ότι είστε δεύτερη. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, το μόνο βέβαιο είναι ότι η πανσπουδαστική φέτος έχει άνοδο. Και πολύ μεγάλη. Ξεκινάμε από αυτό. Σωστά. Έχει μεγάλη άνοδο. Ωραία. Είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά και σε όλα τα μεγάλα ιδρύματα, κάτι που είναι αδιαφυσβήτητο, δεν το αμφισβητεί ούτε η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ το αμφισβητεί, αφού λέει ότι είναι αυτή πρώτη. Ακόμη και με τα αποτελέσματα της ΔΑΠ, δεν αμφισβητεί ότι σε όλα τα μεγάλα ιδρύματα πανελλαδικά. Έχει άνοδο. Έχετε άνοδο. Ναι, έχετε άνοδο. Στο ΑΠΙΤΙΤΑ, στο ΕΚΠΑ. Ότι έχετε άνοδο το λέει και η ΔΑΠ. Είναι δεδομένο. Στην Πάτρα, στα Γιάννα, καταλάβατε. Ωραία, λοιπόν, πάμε επί της ουσίας. Καθίστε τώρα, πριν πάμε επί της ουσίας. Έχετε μια εξήγηση γιατί η πανσπουδαστική έχει άνοδο στα πανεπιστήμια φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, ενώ ας πούμε παρατάξεις που πρόσκυνται σε κόμματα που κυβέρνησαν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή η ΔΑΠ, έχουν μείωση των ποσοστών τους ή έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά όπως συμβαίνει με την ΠΑΣΠ και την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ? Ακριβώς όπως το είπατε, για εμάς είναι ένα μεγάλο μήνυμα των φοιτητών αμφισβήτησης όλων των πολιτικών που εφαρμόστηκαν και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλων των προηγούμενων χρόνων. Και είναι ένα μήνυμα ότι οι φοιτητές δεν επιλέγουν πλέον νέους σωτήρες να τους σώσουν, εμπιστεύονται τις δυνάμεις τους και κατά τη γνώμη μας μέσω της ψήφου στην πανσπουδαστική αυτό εξέφρασαν. Μάλιστα. Φυσικά εξέφρασαν και μια πλατιά καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής. Μάλιστα. Αλλά κυρίως επειδή ακριβώς η άνοδος ήταν μόνο της πανσπουδαστικής ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μας αποδεικνύει ότι μπορούν να επιλέξουν έναν δρόμο χωρίς να επιλέγουν νέους σωτήρες. Να εμπιστευτούν τα δικά τους χέρια. Κύριε Σγουρέ, εδώ ο Νίκος Αλεξανδρόπουλος, ένας ακροατής μας, λέει ότι η ΚΝΕ έφτιαξε δικούς της συλλόγους και δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία των φοιτητικών συλλόγων και ψήφισαν μεταξύ τους και αυτά τα αποτελέσματα ανακοίνωσαν. Εσείς, ακόμη και μας και το είπε αυτό, πριν και ο κύριος Γεωργίου από την ΟΝΕΔ. Υπάρχει, κάνατε διαφορετική ψηφοφορία? Λίγο αυτό να μας το εξηγήσετε. Καταρχάς, ακόμη και αν αυτό συνέβαινε, που είπε και ο κ. Γεωργίου, θα έπρεπε να εξηγηθεί από κάποιον πως όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις αναγνωρίζουν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, άρα τα κάνατε, αλλά αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα, λέτε. Όχι, θέλω να σας πω ότι εδώ έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα από 257 συλλόγους. Μάλιστα. Η ΔΑΠ και η ΟΝΕΔ ανακοινώνουν αποτελέσματα μόνο από 107. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, λογικό ότι δεν γίνεται οι 257 σύλλογοι που εκφράζουν ωραία όλους τους φοιτητές πανελλαδικά. Σε όλο αυτό το μπάχαλο. Να μην αποτυπώνουν τον πραγματικό σχετισμό στο φοιτητικό. Πολύ ωραία. Σε όλη αυτή την εικόνα που μας περιγράφετε τώρα, οι μένοι, δε, οι από εδώ, οι από εκεί, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, ποιοι πρώτοι, ποιοι δεύτεροι, μήπως αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο που ο Υπουργός θέλει να φέρει στις επόμενες εκλογές δώσει τη λύση? Γιατί ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενιαίο και θα συμμετέχουν όλοι και η ψηφοφορία θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενδεχομένως να είναι μια λύση για να μην αμφισβητεί κανείς τα αποτελέσματα. Είναι έτσι? Για να πάμε τώρα στην ουσία, λοιπόν. Ναι, όλη το νομοσχέδιο. Γίνεται εκ του πονηρού. Η κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο πακέτο χθες, το οποίο έχει μια σειρά από αντιδραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια, το οποίο πετσοκόβει ακόμα περισσότερο τους προϋπολογισμούς για τις ανάγκες των φοιτητών, διότι τους οδηγεί στο να ψάχνουν λύσεις μέσω ιδιωτών. Και σε αυτά τα πλαίσια, για να προστατεύσει ακριβώς ένα πανεπιστήμιο που φτιάχνει, που είναι πολύ έξω από τις ανάγκες των φοιτητών, φέρνει πακέτο το χτύπημα του φοιτητικού κινήματος. Διότι ο στόχος της δεν είναι γενικά και αόριστα οι παρατάξεις. Στόχος της είναι η οργανωμένη έκφραση και διεκδίκηση των φοιτητών. Γιατί και αυτό δεν μπορείτε να επιβάλλει όμως, η κυβέρνηση. Κύριε Σγουρέ. Εκτός του ότι το να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση στον τρόπο που θα οργανώνονται οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οποιοδήποτε κλάδος. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πρωτοφανές και δεν μπορεί θέλετε να γίνει αποδεκτό. Μάλιστα. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και πάλι όμως ο υποψήφιος της πανσπουδαστικής δεν θα είναι εκεί ως, ας πούμε, Θανάσης Γουρός, πανσπουδαστική δίπλα. Θα ξέρει δηλαδή ο άλλος τι ψηφίζει. Οι φοιτητές ξέρουν τι ψηφίζουν ακριβώς, γιατί έχουν δημιουργήσει τους δικούς τους φοιτητικούς συλλόγους. Και εκεί δίνεται το δικαίωμα στον καθένα ελεύθερα και δημοκρατικά να φτιάξει μισό λεπτό. Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο όμως, κύριε Σγουρέ, δεν θα λύσει άπαξ διαπαντός αυτή την ιστορία, ο καθένας να βγάζει δικά του αποτελέσματα? Γιατί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν βγάζει ο καθένας, κύριε Τάκη, βγάζει μόνο η ΔΑΠ. Όχι, και τα προηγούμενα χρόνια ο καθένας έβγαζε τα δικά.
Επειδή δεν συνόλευαν τα αποτελέσματα. Τώρα δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Κάθε χρόνο, μισό λεπτό, κάθε χρόνο η κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της με αυξομοιώσεις συνυπήρες. Ναι, γίνεται. Αλλά εννέα αποτελέσματα δεν βγήκαν ποτέ. Η ουσία δεν είναι αυτή. Όχι, είναι και αυτή. Δεν την έκοψε την κυβέρνηση τώρα ο πόνος για το αν θα έχουν εννέα αποτελέσματα. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Εάν το ενιαίο ψηφοδέλτιο δώσει μία λύση σε αυτή την πρωτοτυπία που έχουμε εμεί. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι διαδικασίες που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, που είναι, το ξαναλέω, πρωτοφανές σε φοιτητικού συλλόγου και εργατικά σωματεία, δηλαδή το να επιλέξουν οι φοιτητικοί σύλλογοι με βάση την κυβέρνηση, ηλεκτρονικές διαδικασίες ή οτιδήποτε άλλο, που είναι καθαρά θέμα του φοιτητικού κινήματος, άλλο πράγμα θέλει να επιβάλλει. Τη δήμωση των φοιτητών και τη δυνατότητα οργάνωσής τους. Όπως το επιλέγω. Θέλω να μου πείτε ποιο πρόβλημα θα προκαλέσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο από τη στιγμή που ο καθένας θα μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό ως υποψήφιος. Μα σας εξηγώ ακριβώς ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κυβερνητική παρέμβαση στα όργανα του κινήματος και ειδικά του φοιτητικού κινήματος. Δηλαδή θεωρείτε ότι θέλει να σας καταργήσει, κυρία Κεραμέο, στις φοιτητικές οργανώσεις. Θέλει να χτυπήσει τους φοιτητικούς συλλόγους και το οργανωμένο κίνημα, γιατί τους χαλάει τη στούπα. Ωραία. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία λέτε ναι ή όχι? Όχι. Φυσικά και αρνούμαστε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γιατί όμως δεν είναι πιο μαζική? Για τις βουλευτικές εκλογές η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε πολλές χώρες γίνονται. Τώρα μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι, δηλαδή, αλλά λέμε να γίνουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Η αυτοπρόσωπη παρουσία είναι αυτή που εκφράζει τη δημοκρατική διαδικασία. Πίσω από έναν υπολογιστή, κύριε Τάκη, εσείς όταν γράψετε το Twitter, ξέρετε ποιο γράφει. Μα συγγνώμη, δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα γίνει έτσι ψηφοφορία ηλεκτρονική. Θα γίνει με επαλήθευση. Γίνονται ηλεκτρονικές ψηφοφορίες από τα γραφεία της εργοδοσίας. Μα δεν θα γίνει έτσι, κύριε Ζουγουρέ. Θα γίνει με επαλήθευση όπως έγιναν, ας πούμε, οι εκλογές. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες κατακτημένες δεκαετιών. Ναι, άρα αλλά η κυβέρνηση προχωρά, αυτό που θέλει να αλλάξει. Ο κόσμος προχωράει. Ο κόσμος προχωράει, πρέπει να προχωράει προς το καλύτερο και προς το προοδευτικό. Θεωρείτε ότι πώς το λένε, το ότι μπήκε στη ζωή μας οι ηλεκτρονικές διαδικασίες δεν είναι προς το καλύτερο? Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες μπορούν και αξιοποιούνται και από τα σωματεία και από όλο το κίνημα, προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό λέω. Γιατί τώρα είναι καλό στις 700.000 φοιτητές να ψηφίζουμε όλες 50. Είναι ένα σημαντικό αριθμό. Γιατί είναι σημαντικό από τους 750. Καλά, 700.000 φοιτητές δεν είναι, αλλά πρέπει να μην υποτιμάται. Ας είναι 600. Ο οποίος συμμετέχει στις μαζικές διαδικασίες. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από το φοιτητό των αριθμών που ψηφίζουν? Φυσικά, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να μαζικοποιηθούν. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και με την επιλογή τους φοιτητές να εκλέξουν πρώτη δύναμη την πανεσπουδαστική, έκαναν και μια τέτοια επιλογή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν μαζικοποιεί. Συγγνώμη, η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν μαζικοποιεί τη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές? Τη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές τη μαζικοποιεί η ίδια η παρουσία. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, επαναλύσαμε αυτά όλα. Μα λέτε την άποψή σα, η οποία είναι σεβαστή. Φυσικά, γι' αυτό σα έχουμε εδώ. Κύριε Σγουρέ, θέλω να μου πείτε, θα προχωρήσει η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται, ποια θα είναι η δική σα αντίδραση? Τη σπουδαστική στα πανεπιστήμια. Οι νόμοι αυτή τη κυβέρνηση θα μείνουν μόνο στα χαρτιά. Δηλαδή, τι θα κάνετε για να. Ναι. De facto, οι φοιτητικοί σύλλογοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Αυτοί είναι που αναγνωρίζονται από τους φοιτητές. Ναι. Αυτοί είναι που τους εκπροσωπούν και τους οργανώνουν. Και να σας θυμίσω, επειδή είστε πολύ πιο εμπειροί από μένα, ότι ήδη κάποιοι εμβληματικοί νόμοι της κυβέρνησης έμειναν στα χαρτιά. Νόμος για τις διαδηλώσεις. Εφαρμόζεται? Α, καλά, τον κατήργησαν στην άδικο. Πράξη τα σωματεία. Νόμος Χατζηδάκη για το πώς αποφασίζεται η απεργία. Εφαρμόζεται? Τον κατήργησαν στην πράξη τα σωματεία. Σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν, όσους νόμους και αν περάσουν, όταν είναι τόσο αντιδραστικοί, θα τσακίζονται και θα γίνονται κουρελόχαρτο από το κίνημα. Άρα μου λέτε ότι αν περάσει ο νόμος που προβλέπει ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι εκλογές του χρόνου πώς θα γίνουν? Θα γίνουν με δύο τρόπους? Θα σας πω. Κύριε Τάκη, ήδη έχει περάσει νόμο η προηγούμενη κυβέρνηση και από τη Διαμαντοπούλου κτλ. Που υποτίθεται εκλέγουν οι φοιτητές εκπρόσωπο στα συμβούλια διοίκηση. Ναι. Ξέρετε πόσοι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτό? Με ηλεκτρονική διαδικασία. Ναι. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πολυτεχνείο Κοζάνης. Ξέρετε πόσοι φοιτητές συμμετείχαν? 9. 9 φοιτητές στους νόμους της κυβέρνησης
που δημιουργούν αυτούς τους συλλόγους και αυτά τα σχήματα. Θέλω να σας πω ότι είναι απαξιωμένοι στην πράξη. Σύμφωνοι, αλλά ξαναρωτάω εγώ. Οι μόνοι που αναγνωρίζονται είναι οι υπαρκτοί φοιτητικοί σύλλογοι, αυτοί που οργανώνουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεκτό αυτό που λέτε, αλλά εγώ ξαναρωτάω. Εάν περάσει το νομοσχέδιο, οι εκλογές του χρόνου θα γίνουν με δύο τρόπους, και με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με φοιτητικές παρατάξεις? Οι εκλογές θα γίνουν με έναν τρόπο στους φοιτητικούς συλλόγους που είναι αναγνωρισμένοι και που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Ναι, αλλά θα μπει και το άλλο. Σε 257 συλλόγους και κύριε Σγουρέ, με υπανσπουδαστική δεν θα συμμετάσχει στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γιατί θα κατεβεί η ΔΑΠ, το στηρίζει. Καλά, ρωτήστε τη ΔΑΠ αν το στηρίζει. Τώρα το είχαμε τον κύριο Γεωργίου. Η ΔΑΠ έτσι κι αλλιώς στηρίζει εδώ και δεκαετίες ό,τι πιο αντιδραστικό έχει περάσει τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Που έχει διαμορφώσει τα πανεπιστήμια όπως τα βλέπουμε σήμερα. Βέβαια τα ίδια λέει και για εσάς. Και ο νόμος πλαίσιο. Εντάξει, τι θα επιτρέψουμε. Και ο νόμος πλαίσιο, που πέρασε χτες έρχεται να τα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Ωραία, να πάμε τώρα να κλείσουμε με απειθή. Γι' αυτό χρειάζεται και την αστυνομία, τα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση. Αυτό θέλει να υπερασπιστεί. Κύριε Σγουρέ μου, ωραία συζήτηση κάνουμε μαζί σας. Όχι, τις απόψεις λέει ο άνθρωπος και γι' αυτό τον βγάλαμε κιόλας. Για να πει τις απόψεις της ΚΝΕ και της πανσπουδαστικής. Είναι καθαρός. Να ξέρετε, οι φοιτητές όπως στείλαν το μήνυμα στην κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, έτσι θα το στείλουν και στη συνέχεια. Θα τσακιστούν δηλαδή τα σχέδια της κυβέρνησης, να είστε σίγουροι. Ωραία. Απέναντι λοιπόν, ερώτηση. Γιατί εδώ πάλι έχουμε μια μεγάλη διαφωνία. Όχι μεταξύ μας, υπάρχει διαφωνία στην κοινωνία. Η βιβλιοθήκη σε αυτό το άπηθή πρέπει να γίνει ή να μην γίνει? Με ποιους είστε εσείς? Εγώ είμαι, ας πούμε, στο να γίνει βιβλιοθήκη, κύριε Σγουρέ μου. Δηλαδή δεν θέλω κάποιοι με βαριοπούλες να πηγαίνουν και να γκρεμίζουν τους τοίχους και να αναγκάζεται μετά να είναι η αστυνομία μπροστά. Δεν είναι αυτή η εικόνα για τα πανεπιστήμια. Το θέλω τη δική σας άποψη. Ότι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση φέρνει την αστυνομία ακριβώς για να προστατεύσει τις πολιτικές που αφήνουν τους φοιτητές χωρίς βιβλιοθήκες. Και όχι μόνο χωρίς βιβλιοθήκες, αλλά και χωρίς βιβλία. Γιατί να ξέρετε ότι έχει περάσει νόμος, ο οποίος πλέον δεν θα δίνει ούτε βιβλίο στους φοιτητές, θα το δίνει μόνο ηλεκτρονικά. Οπότε υπάρχει και ο κίνδυνος να μείνουν οι βιβλιοθήκες χωρίς καν συγγράμματα. Ναι, αλλά αυτό δεν. Αυτό είναι άλλη άποψη. Πέστε μου για τη βιβλιοθήκη συγκεκριμένη. Οι διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων και των φοιτητών και όλης της κοινωνίας είναι διαχρονικά και για βιβλιοθήκες και για εστίες. Μισό λεπτό. Το ότι θα του δίνει το βιβλίο ηλεκτρονικά δεν σημαίνει ότι θα του το δίνει ηλεκτρονικά. Ναι, δεν κακό. Είμαστε στην εποχή που τα πάντα είναι ηλεκτρονικά. Να διαμορφώσουμε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Μακάρι να μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Αν γνωρίζετε κανένα φοιτητή ιατρικής ή νομικής που να μπορεί να διαβάσει του τόμου που χρειάζεται να διαβάσει χωρίς σημείωση γραπτή. Κύριε Σγουρέ, ξέρετε ότι πια τα πάντα είναι ηλεκτρονικά και μπορείτε να κάνετε και ηλεκτρονικές σημειώσεις και τα πάντα. Πάντως, τώρα δεν είμαστε στο 1950. Θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς προσχηματικός ο λόγος που παρουσιάζει η κυβέρνηση, διότι στην πραγματικότητα στα πανεπιστήμια και στο απειθήτα συγκεκριμένα λείπουν τεράστιες υποδομές για τις οποίες δεν έχει ενδιαφερθεί καν. Λοιπόν, πάμε, δεν μου απαντάτε, μου ξεφεύγετε, κύριε Σγουρέ. Όλα αυτά που λέτε. Να κτιστεί η βιβλιοθήκη στη Θεσσαλονίκη, στο Απειθή, ή να ξαναγίνει στέκη του βιολογικού αυτό το 34 χρόνια. Καθαρή ερώτηση κάνω. Το δίλημα όμως δεν είναι αυτό. Υπάρχουν διεκδικήσεις να χτιστούν υποδομές εδώ και χρόνια στο Απειθή. Υπάρχει άπλητο χώρο στο να λειτουργούν και πολιτικοί χώροι. Όχι, εσείς ξεφεύγετε. Διότι είναι άλλα τα ζητήματα. Είναι άλλα τα ζητήματα. Τώρα, κύριε Σγουρέ, εδώ λέμε για. Ακούστε με λίγο. Λέμε για ένα συγκεκριμένο θέμα που προκαλεί ένταση εδώ και πολύ καιρό. Ναι, αλλά σας εξηγούμε το συγκεκριμένο θέμα. Είναι προσχηματικό από την κυβέρνηση. Ναι, αλλά επί του συγκεκριμένου να λύσουμε το συγκεκριμένο για να πάμε και παρακάτω. Αν ήθελε να λύσει τις υποδομές η κυβέρνηση, θα μπορούσε να ξεκινήσει από μια σειρά άλλα ζητήματα. Και ο Νόντας Κωνσταντινίδης μας λέει, θα μας πείτε για το απειθή, κύριε Σγουρέ. Δεν μας λέτε σε για αυτό μπορείτε να μας λέτε γενικώς. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέμε. Για παράδειγμα, στη λέσχη του απειθήτα. Καλά, το πηγαίναμε τώρα, πάλι μας μπερδεύετε. Για παράδειγμα, στη λέσχη του απειθήτα αυτή τη στιγμή δεν δίνεται ούτε σαλάτα ούτε φρούτο, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Εκεί τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα στείλει την αστυνομία για να κόβει η μήλα? Όχι, σε αυτό μαζί σας. Άρα θέλω να σας πω ότι είναι προσχηματική η επιλογή της, διότι να δεχθώ, κύριε Σγουρέ, ακούστε με λίγο. Για αυτό το λόγο φέρνει και την αστυνομία. Για το προχώρημα της κουβέντας, εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε ότι είναι προσχηματικό. Αλλά επειδή αυτό το προσχηματικό δημιουργεί μια συνεχή ένταση στην Θεσσαλονίκη και στο Απειθήτα,
Θέλω, σας παρακαλώ, μία πολύ καθαρή απάντηση για να κλείσουμε. Το κλείνουμε με αυτό. Να τελειώσει η ιστορία αυτή, να γίνει βιβλιοθήκη, ή θα έχουμε το παγκόσμιο φαινόμενο η αστυνομία να προστατεύει μία βιβλιοθήκη για να μην την κρεμίσουν με βαριοπούλες. Σας ξαναλέω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σοβαρά για αυτό το θέμα, ναι, αν είχαμε απέναντί μας μια γενικότερη πολιτική και αυτή τη κυβέρνηση και των προηγούμενων που όντως ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο. Η αστυνομία, λοιπόν, στο απειθείται αυτή τη στιγμή, έρχεται να υπηρετήσει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Που, ωραία, είναι την ένταση, okay, της καταστολής, το χτύπημα του οργανωμένου κινήματος και την προστασία ενός πανεπιστημίου που δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των φοιτητών. Αυτή, κύριε Σγουρέ, σας ευχαριστούμε, ωραία, πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας.